Για να δούμε τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά. Έχουμε μαζί μας τον Χάρη Ιωάννου. Καλησπέρα, Χάρη. Ευχαριστώ για την παρουσία στο Δελτίο. Καλό μεσημέρι. Χάρη, τι προσπαθεί να κάνει η πολιτική γραμματεία, τι είναι όλα αυτά τα κριτήρια που φαίνονται κάποιες φορές να φωτογραφίζουν κάποιους πιθανούς υποψηφίους? Νομίζω ότι αυτό μιαου-μιαου στα κεραμίδια είναι γάτα, δεν είναι κάτι άλλο. Θέλω να υποστηρίξει ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις. Εντάξει, βλέπουμε μια προσπάθεια της ομάδας των λεγόμενων 87 που έχουν γίνει 100 ή 100 κάτι, να προσπαθούν να βάλουν όρους και προϋποθέσεις για την εκλογή Προέδρου, όρους και προϋποθέσεις που δεν ίσχυαν πέρσι, να θυμίσουμε, έτσι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς. Ο στόχος ποιος είναι, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα αυτό που λένε οι συνομιλητές του Στέφανου Κασελάκη, ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο ή να βάλουν εμπόδια ή να τον δυσκολέψουν ή ακόμη και να τον αποκλείσουν. Μην ξεχνάμε ότι οι απόψεις τους λεγόμενους 87 δεν είναι ίδιες. Δηλαδή, υπάρχουν οι σκληροπυρηνικοί που λένε ότι πρέπει ο Κασελάκης να διαγραφεί και να φύγει εκτός κόμματος για να ξεμπερδεύουμε. Άλλοι που λένε ότι ας το δουν τα όργανα, τέλος πάντων, αν πληρεί τις προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιος. Και άλλοι που λένε, με πάση περιπτώσει, ότι αυτά δεν έχουν νόημα. Τα ζητήματα πρέπει να λύνονται πολιτικά και ο κόσμος, δηλαδή η βάση και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Πάντως, εντάξει, όλα αυτά δείχνουν, είναι ψηφίδες μεγάλες κιόλας. Όλοι αυτού του εσωκομματικού τραγέλαφου που παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό, και προκύπτει ένα ερώτημα. Αν, γιατί βλέπουμε πολλούς από την λεγόμενη σημερινή πλειοψηφία να είναι βέβαιοι ότι ο Κασελάκης δεν πρόκειται να επανεκλεγεί. Το ερώτημα που προκύπτει είναι, εάν είναι βέβαιοι ότι ο Κασελάκης δεν θα επανεκλεγεί, για ποιο λόγο όλη αυτή η συζήτηση για όρους και προϋποθέσεις? Δηλαδή, δεν είναι το δικαίωμα στο επιτελείο Κασελάκη να λέει ότι παιδιά αυτοί μας φοβούνται και κάνουν ό,τι μπορούν για να μην είναι ο Στέφανος υποψήφιος? Ναι, και θυματοποιώντας τον Στέφανο Κασελάκη, ενδεχομένως τον δυναμώνουν κιόλας, Χάρη. Μα νομίζω ότι ένα μέρος της βάσης, εν πάση περιπτώσει, το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι, όλα αυτά θα τα δούμε στις κάλπες, για να μην κάνουμε τις πυθίες. Αλλά νομίζω ότι το τμήμα της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτήτως αν είναι πλειοψηφία ή όχι, που είναι στο πλευρό του Στέφανου Κασελάκη, έχει προφανώς πεισμώσει, είναι θυμωμένο και οργισμένο από τις εσωκομματικές εξελίξεις. Διότι να θυμίσουμε ότι στις εσωκομματικές εξελίξεις ουσιαστικά συγκρούονται δύο δημοκρατικά νομιμοποιημένα όργανα. Έτσι. Το μονοπρόσωπο όργανο που είναι ο πρόεδρος που έχει εκλεγεί απευθείας από τη βάση, έτσι, πέρσι, με την κεντρική επιτροπή που και αυτή είχε εκλεγεί από τη βάση, άσχετα αν το 1/3 είναι αντικαταστάσεις λόγω της αποχώρησης των άλλων προς τη Νέα Αριστερά, όπου και αυτό έχει όμως εκλεγεί από τη βάση και αυτό ουσιαστικά έθεσε εκτός ηγεσίας τον πρόεδρο. Άρα όλο αυτό είναι δεδομένο ότι θα κρυφθεί και πάλι από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη. Τώρα, από εκεί και πέρα βλέπουμε όμως και ένα ιδιότυπο, άλλοι το λένε εμφύλιο, άλλοι το λένε de facto διάσπαση. Τι εννοώ? Ότι βλέπουμε σε σειρά νομαρχιακών και τοπικών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να δουλεύουν δύο κόμματα παράλληλα. Δηλαδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις βλέπουμε τα μέλη της νομαρχιακής να αδειάζουν τα άλλα μέλη που είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για την έκδοση του Κασελάκη. Βλέπουμε να συμμετέχουν σε χωριστές εκδηλώσεις, σε χωριστές πρωτοβουλίες. Βλέπουμε fake βολά να γίνονται διάφορα κείμενα. Άλλοι καταγγέλνουν ότι τα κείμενα αυτά είναι copy-paste υπέρ του Κασελάκη. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια κατάσταση εσωκομματικά πάρα πολύ άσχημη. Αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης. Και δεν βλέπω να επιλύεται σύντομα. Έτσι, παρά τις συνεδριάσεις των οργάνων που είχαμε χθες πολιτική γραμματεία, έχει πάλι αύριο, έχει το Σαββατοκύριακο Κεντρική Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτά δεν εκτονώνουν κάποια ένταση. Και όπως φαίνεται, η ένταση, Χάρη, καλώς ή κακώς, θα εκτονωθεί στην κάλπη. Και όπως φαίνεται, δεν αλλάζουν και οι ημερομηνίες και του έκτακτου συνεδρίου και των εκλογών. Οπότε πάμε όντως σε μια μακρά διαδικασία. Δηλαδή, περί τις αρχές Δεκέμβρη θα έχουμε το αποτέλεσμα για τον νέο αρχηγό. Και μέχρι τότε, αν μας συνεχίσει με αυτό το κλίμα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Ούτως ή άλλως είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς συνεχίζεται η συνύπαρξη ορισμένων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και πριν γίνουν οι εκλογές, πόσο μάλλον μετά. Δηλαδή, παράδειγμα, πώς αυτοί που μιλούν, τώρα βλέπω στα πλάνα, ας πούμε, την κυρία Γεροβασίλη. Η κυρία Γεροβασίλη σήμερα το πρωί στο Sky, αν δεν κάνω λάθος, χαρακτήρισε ανευαίσθητο το Στέφανο Κασελάκη. Δηλαδή, ο κύριος Δραγκούσης είπε ότι η απόψη του για την οικονομία του Κασελάκη οδηγούσε νέο μνημόνιο. Δηλαδή,
πώς αυτοί οι άνθρωποι την επόμενη μέρα, αν επανεκλεγεί ο Κατσελάκης, θα βγαίνουν στα μέσα ενημέρωση και θα λένε ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Στέφανο που είναι έτοιμος να κυβερνήσει τη χώρα. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι. Πάντως, τώρα, ο χρόνος που αναφέρεις έχει μια σημασία. Δηλαδή, αυτό που λέει για το χρονοδιάγραμμα, γιατί στις απόψεις των 87 υπήρχαν και σκέψεις να πάει όλη η ιστορία ακόμη και μετά τις γιορτές. Τελικά επελέγει το τέλος Νοεμβρίου για τον πρώτο γύρο των εξωκομματικών εκλογών. Η πλευρά Κασελάκη αλλά και η πλευρά Πολάκη θέλανε ακόμη πιο γρήγορα από το τέλος Νοεμβρίου. Έγινε πάλι μια συζήτηση χθες, αλλά αποφασίστηκε να μείνει το χρονοδιάγραμμα ως έχει. Τώρα, χάρη στον Στέφανο, ο Κασελάκη δίπλα έχουν παραμείνει υποστηρικτές και δεν εννοώ υποστηρικτές από τη βάση, εννοώ στελεχειακά. Δηλαδή, οι ίδιοι που τον υποστήριζαν προηγουμένως εξακολουθούν να τον υποστηρίζουν. Ναι, ο Στέφανος Κασελάκης έχει κάποιους βουλευτές στο πλευρό του. Εντάξει, νομίζω τα ονόματα είναι γνωστά από τον Πέτρο Παπά, την Έλενα Κρήτα και την κυρία Τζάκρη, την κυρία Τελιγιορίδου. Αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι αυτοί οι βουλευτές είναι στο πλευρό του Στέφανου Κασελάκη, όσο ο Στέφανος Κασελάκης έτσι, εμφανίζεται ως υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, τα σενάρια που συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Κασελάκης μπορεί να κάνει δικό του κόμμα, αυτή είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Και εκεί, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που έχουμε, δεν υπάρχουν πρόθυμοι βουλευτές που θα εγκατέλειπαν αυτή τη στιγμή, για το σήμερα μιλάμε πάντα έτσι, γιατί δεν ξέρεις ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται αύριο. Σήμερα πάντως δεν φαίνεται να υπάρχουν πρόθυμοι βουλευτές που θα ακολουθούσαν τον Στέφανο Κασελάκη σε ένα ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Πάντως όπως φαίνεται θα είναι υποψήφιος, δηλαδή έκανε μια συνάντηση με τους βουλευτές που τον υποστηρίζουν και είπε ότι θα τιμήσω την εμπιστοσύνη σας. Εν ολίγης είπε ότι και αν μαθαίνω σωστά την Παρασκευή θα ανακοινώσει κιόλα την υποψηφιότητά του, να δούμε και πώς θα το κάνει, αν θα το κάνει από τα social media όπως συνηθίζει ή με κάποιον άλλο τρόπο, δεν ξέρω, αν έχει σχέση κάποια πληροφόρηση. Πάντως υπάρχουν, θα σου πω, οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με τους συνομιλητές του Στέφανου Κασελάκη, είναι ότι η υποψηφιότητα είναι προφανώς δεδομένη, δεν είναι, το συζητάμε αυτό. Απλά έχει ένα ενδιαφέρον ότι ο χρόνος της ανακοίνωσης της υποψηφιότητας δεν ξέρουμε αν θα είναι τόσο άμεσος. Δηλαδή, υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις που λένε ότι να θα γίνει σήμερα αύριο, αλλά αυτό το λέμε από την Κυριακή. Έτσι. Λέμε και γράφουμε ότι σήμερα αύριο θα βγάλει βίντεο στα social media, θα ανακοινώσει. Πληροφορίες που έχω εγώ αναφέρουν ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν βιάζεται. Ότι αφήνει τους εσωκομματικούς επικριτές και αντιπάλους του να εκτεθούν ακόμη περισσότερο, ειδικά με όλες αυτές τις συζητήσεις για όρους και προϋποθέσεις, και αποφεύγουν να δεσμευτούν εάν θα γίνει η ανακοίνωση πριν την Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου ή μετά. Επομένως, εγώ είμαι επιφυλακτικός για το. Ακούμε όλες τις πληροφορίες, αλλά είμαι επιφυλακτικός για το πότε θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση. Ωραία. Μιας τώρα και μιλάμε για όρους και προϋποθέσεις, πάμε λίγο και στο ΠΑΣΟΚ, που μία συμφωνούν, μία διαφωνούν για τους όρους του debate. Εκεί τα χαλάνε λίγο στα περί ανοιχτού διαλόγου. Θεωρείς ότι το debate των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ, Χάρη, μπορεί να κρίνει και τον νικητή? Τον νικητή δεν ξέρω αν θα τον κρίνει, αλλά σίγουρα θα αποτελέσει βαρόμετρο. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο βαρόμετρο όσο παραδείγματος χάρη στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών πέρσι για το Δήμο της Αθήνας, έτσι που ο Χάρης Δούκας βγήκε φανερά ωφελημένος από το debate. Τώρα, επειδή όλη η προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων πρόεδρων του ΠΑΣΟΚ έχει γίνει μέσα στο καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, το μεγαλύτερο κομμάτι, και έχει περάσει ουσιαστικά κάτω από τα ραντάρ. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Σύν ότι είναι μια ήπια διαδικασία και συγκριτικά με όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού. Εντάξει, έχουμε κάποιες μπηχτές και αιχμές, αλλά υπάρχουν okay, πολιτικοί είναι. Απλά γίνονται με πολιτικό πολιτισμό. Ναι, είναι μέσα σε λογικά πλαίσια. Έτσι, τώρα να λέει ο ένας τον άλλον, θα είσαι και δήμαρχος και πρόεδρος, ή να λέει, ξέρω εγώ, τι άλλο θα καταφέρεις αν παραμείνει. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα απολύτως λογικά, έτσι, που τα συζητάμε και μεταξύ μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, το debate νομίζω ότι θα είναι σημαντικό. Γιατί θα τους δει πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει αποφασίσει αν θα συμμετέχει στις εκλογές, ή που μπορεί να είναι αναποφάσιστος ή να είναι μεταξύ δύο ή τριών υποψηφίων. Επομένως, οι εντυπώσεις που θα δημιουργηθούν από το debate είναι πιθανό να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, έτσι, και είναι πιθανό να ενισχύσουν και την συμμετοχή. Ή αν είναι σούπα το debate, που προσπαθούν να μην είναι σούπα, θα δούμε αν θα τα καταφέρουν. Αν είναι σούπα το debate, μπορεί να αποθαρρύνει και τη συμμετοχή. Αλλά αυτό θα κριθεί
στην πράξη την επόμενη Τρίτη το βράδυ, έτσι. Τώρα, για τις διαφωνίες που λες, εντάξει, δεν είναι για μείζωνα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε συμφωνηθεί οι βασικοί κανόνες. Έτσι, οι δημοσιογράφοι φαίνεται από πλευρά ΕΡΤ θα είναι ο Γιώργος Κουβαράς και ο Αποστόλης Μαγκυριάδης. Δεν φαίνεται ότι θα είναι κάποιοι άλλοι, ούτε σε ρόλο συντονιστή, ούτε τίποτα. Έχουν συμφωνηθεί οι πέντε θεματικές. Παρόλο που και εκεί για τους τίτλους είχαμε κάποιες αψημαχίες. Και τώρα η κόντρα γίνεται για να μας καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας έτσι σε απλά ελληνικά και όχι σε πασοκική διάλεκτο. Είναι γιατί ο Ανδρουλάκης θέλει να υπάρχει και ένα δίλεπτο όπου οι υποψήφοι πρόεδροι θα μιλούν μεταξύ τους ανοιχτά και χωρίς κάποιο κανόνα. Η πλευρά Δούκα και κάποιοι άλλοι λένε ότι να είναι 30 δευτερόλεπτα ερώτηση, 30 δευτερόλεπτα απάντηση, δηλαδή να είναι οργανωμένος ο διάλογος μεταξύ τους, δηλαδή ορισμένος χρονικά. Και υπάρχει και μια ενδιάμεση πρόταση του επιτελείου Διαμαντοπούλου που δεν είναι απίθανο να συμφωνήσουν σε αυτή σήμερα το μεσημέρι, που είναι ένα συνδυασμό των δύο, δηλαδή να είναι δίλεπτο μεν όπως προτείνει ο Ανδρουλάκης, αλλά να είναι δύο ερωτήσεις και δύο απαντήσεις των 30 δευτερολέπτων η κάθε μία μέσα σε αυτό το δίλεπτο. Εντάξει, δεν είναι μείζωνα θέματα πάντως, ούτε νομίζω ότι είναι σίγουρα, θέματα σίγουρα για τα οποία μπορεί να χαλάσει μια συμφωνία. Ούτως ή άλλως, στο Πασόκ έχουμε συνηθίσει να διαφωνούν, αλλά εν τέλει να συμφωνούν, και όλο αυτό σε ένα πέπλο πραγματικού πολιτικού πολιτισμού σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Χάρη, θέλω εντάχει όσο μπορείς και χωρίς έτσι να μπούμε σε πολύ βαθιές αναλύσεις, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο, να μου πεις ποια θεωρείς ότι είναι τα δυνατά σημεία των υποψηφίων και πού πιστεύεις ότι θα εστιάσει ο καθένας τους στο debate. Κοίταξε, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία είναι νομίζω και το κλειδί για να πείσουν και τους αναποφάσεις τους. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Ανδρουλάκης τι μπορεί να επικαλεστεί. Συγγνώμη, έτσι, γιατί λίγο πνίγηκα. Εννοείται. Όταν μιλάμε για τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική, στην αντιπολίτευση, λογικό να πνίγεσαι κάποιες φορές. Ναι. Λοιπόν, τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει να επικαλεστεί τα εξής δυνατά σημεία, έτσι. Τι θα πει, παιδιά, εγώ πήρα το Πασόκ στο 8%, που δημοσκοπικά ήταν και λιγότερο τότε το φθινόπωρο του 2021, ήταν στο 6-7%. Το πήγα 12% σε εθνικές εκλογές, 13% σε ευρωεκλογές. Το οργάνωσα, το μάζεψα, έβγαλα νέα πρόσωπα μπροστά. Ό,τι πλήγμα έχει γίνει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, π.χ. το ξύλωμα των δύο υπουργών, Παπασταύρου, Μπρατάβου κτλ., το έχω κάνει εγώ. Έβγαλα μπροστά και το θέμα των υποκλοπών κτλ. Δηλαδή, θα δείξει, είμαι ένας άνθρωπος 45 χρονών που εντάξει δεν έχω κάνει και τον κύκλο μου, είμαι μόνο 2,5 χρόνια πρόεδρος και νομίζω κανείς δεν μπορεί να του τα αρνηθεί αυτά. Mm-hmm. Το πρόβλημα του Νίκου Ανδρουλάκη ποιο είναι? Ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πρόβλημα στο να δώσει πιστική απάντηση στην εξής ερώτηση. Σύντροφε πρόεδρε, εάν σε επανεκλέξουμε, τι θα αλλάξεις? Με ποιο τρόπο θα κάνεις τα επόμενα χρόνια την άνοδο, την αλματώδη άνοδο που επικαλούνται και ζητάνε όλοι από το Πασόκ? Δηλαδή, εάν ανεβαίνει το Πασόκ ένα-δύο μονάδες, τρεις μονάδες, ενώ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ καταραίουν, μήπως το τσούκου-τσούκου μπολ, ας πούμε, να το πούμε έτσι σε λίγο αυτή τους όρους, είναι αυτό που περιμένει ο κόσμος. Εκεί έτσι θα τον χτυπήσουν και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, απ' την άλλη, ο Χάρης Δούκας έχει τα πλεονεκτήματα του νέου και άφθαρτου προσώπου, του ανθρώπου που είναι εκτός κομματικού σωλήνα, του ουσιαστικά μοναδικού αυτή τη στιγμή στελέχους του ΠΑΣΟΚ που έχει πρόσφατη νίκη κατά της Νέας Δημοκρατίας και της οικογένειας Μητσοτάκη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ενώ την περσινή νίκη του Δήμο. Έχει στα υπέρ του ότι απέδειξε ότι μπορεί να συσπηρώνει γύρω του τον ευρύτερο χώρο της κέντρου αριστεράς, δηλαδή να συσπηρώνει δυνάμεις από το φιλελεύθερο κέντρο μέχρι την αριστερά και να το κάνει πράξη για να κερδίζει στο δεύτερο γύρο. Ναι, βέβαια στα κατά του έχει το εξής, ότι του προσάπτουν ότι 6 μήνες δήμαρχος αμέσως έχεις και άλλες φιλοδοξίες, ή αν εκλεγείς, παραδείγματος χάρη, πώς θα συνδυάσεις δύο full-time δουλειές που είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο δήμαρχος της Αθήνας, πώς θα συνδυάσεις αυτά μέσα σε ένα 24ωρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι άλλες υποψηφιότητες εντάχει, η Άννα Διαμαντοπούλου έχει κουβαλάει φυσικά την εμπειρία της από τα 30-35 χρόνια που είναι στην πολιτική, νομάρχης, επίτροπος, υπουργός κλπ. Έχει ένα διεθνές προφίλ ενισχυμένο, θεωρείται πρωθυπουργήσιμη για τα μάτια της κοινής γνώμης, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες, έχει περισσότερο πέρασε στις μεγαλύτερες ηλικίες,
στο λεγόμενο εξυγχρονιστικό Πασόκ, στους ψηφοφόρους παλιούς του Πασόκ που ψήφισαν Κυριακό Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Βέβαια δεν έχει καθόλου πέραση στις νέες ηλικίες και εκφράζει και σε κάποια θέματα και εκφράζει πιο συντηρητικές απόψεις. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου ανήκει στην παλιά γενιά έτσι, των στελεχών του Πασόκ, είναι περίπου 65 ετών και έχει εκφράσει και πιο συντηρητικές απόψεις π.χ. για θέματα όπως η εσωτερική ασφάλεια, το μεταναστευτικό, που την καθιστούν έτσι στο πιο δεξιόστροφο κομμάτι mm-hmm. του Πασόκ. Βέβαια από την άλλη μπορεί να φέρει στην κάλπη ψηφοφόρους που εγκατέλειψαν το Πασόκ για τη Νέα Δημοκρατία, άρα ουσιαστικά αντισταθμίζεται με αυτό. Τώρα, ο Παύλος Γερουλάνος... Και με αυτόν θα κλείσουμε. Και με αυτόν θα κλείσουμε. Ο Παύλος Γερουλάνος έχει και αυτό στην υπουργική εμπειρία. Είναι ένα τέλεχος σοβαρό, με κατάρτιση, με αξιοπρεπή δημόσια παρουσία. Δεν έχει αποσχολήσει ποτέ για κάτι αρνητικό τη δημόσια ζωή. Δεν έφυγε ποτέ από το Πασόκ. Παρόλο που θεωρείται παπανδρεϊκός και στενός συνεργάτης παλιός του Γιώργου Παπανδρέου, δεν τον ακολούθησε στο Κηδισό και μάλιστα κατέβηκε απέναντι του υποψήφιος το 2021. Εντάξει, χωρίς να τα πάει ιδιαίτερα καλά. Έχει φτιάξει εδώ και καιρό το πρόγραμμά του. Δουλεύει μεθοδικά, ξέρει τον κόσμο των επιχειρήσεων. Από την άλλη, του καταλογίζουν ότι στερείται αυτό που λέμε της λαϊκότητας και της μαζικής απέθμησης στον απλό κόσμο. Νομίζω ότι και οι τέσσερις υποψηφιότητες θα δώσουν σκληρή μάχη. Να μην αδικήσουμε βέβαια και το Μιχάλη Κατρίνη. Αυτό θα έλεγα, να μην τους αφήσουμε απ' έξω. Κρίμα είναι. Πες και ένα σχόλιο για την κυρία Γιαννακόπουλου και τον κύριο Κατρίνη. Κοίταξε, ο Μιχάλης Κατρίνης κουβαλάει και είναι από τα νέα στελέχη του Πασόκ. Έχει διατελέσει και επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του Ανδρουλάκη. Ήταν πρόεδρος, αλλά ευρωβουλευτής, δηλαδή ευσεπινοβουλευτικός αρχηγός. Δηλαδή έχει μια μικρή προϋπηρεσία σε ηγετικό ρόλο. Εκφράζει την αγωνία, ο Κατρίνης εκφράζει την αγωνία ότι το Πασόκ πρέπει να βιβλακεί από αυτήν την ιστορία με οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι πιο αριστερόστροφη η παρουσία του Μιχάλη Κατρίνη. Και απ' την άλλη η Νάντια Γιαννακοπούλου που το 21 να θυμίσουμε είχε στηρίξει Ανδρέα Λοβέρδο και εκείνη μένει στα πιο πασοκικά χαρακτηριστικά της υποψηφιότητάς της και βέβαια είναι πάρα πολύ επικριτική με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικρίνοντάς τον για τον τρόπο που διοικεί το κόμμα. Μάλιστα. Χάρη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία στο Δελτίο.